Εάν είμαστε έτοιμοι, θέλω να δω τον κύριο Βασιλακόπουλο και τον κύριο Κέλλα, κύριε Καλοκαιρινέ, τους βλέπω και τους δύο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Κέλλα. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα, κύριε θεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσω με εσάς. Σήμερα μπήκαμε στο Δεκέμβριο. Είχε ακουστεί η είδηση, η εκτίμηση, αν θέλετε, η πρόβλεψη ότι είμαστε κοντά στο lockdown. Θέλουμε να ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τη δική σας εκτίμηση αν είμαστε κοντά στο lockdown και αν δεν είμαστε κοντά στο lockdown, πότε βλέπετε να έρεται το lockdown. Κύριε Βασιλακόπουλε. Κοιτάξτε να δείτε. Φαντάζομαι ότι μιλάτε για την άρση του lockdown. Για την άρση, βεβαίως. Ναι, ναι. Η άρση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί με όρους απολύτου ασφαλείας, διότι όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, πρέπει να πήραμε το μάθημά μας από το πάθημα που είχαμε το φθινόπωρο. Και το πάθημα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δεν το είχαμε μόνο εμείς στην Ελλάδα, το είχε όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, σωστά, μηδενής χώρας εξαιρουμένης, έπαθε ακριβώς το ίδιο που πάθαμε κι εμείς. Τι συνέβη? Χαλαρώσαμε το καλοκαίρι, όπου ο ιός, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας και του ότι ζούσαμε στο εξωτερικό περιβάλλον, είχε μειωμένη μεταδοτικότητα, και όλες αυτές οι χαλαρές συμπεριφορές μας είχαν περίπου συγχωρεθεί το καλοκαίρι, και όταν τη συνεχίσαμε από το φθινόπωρο και μετά, μας οδήγησαν εδώ. Να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση ένα δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο έπαιρνε και νέα μέτρα και ζητούσε από τους πολίτες να τα τηρούν, και η προσωπική μου παρατήρηση είναι ότι οι πολίτες δεν τα τηρούσαν. Και ακόμα και σήμερα το lockdown αυτή τη φορά έχει πολύ μικρότερο ποσοστό συμμόρφωσης σε σχέση με το lockdown της ανοίξεως. Με το πρώτο lockdown, λέτε. Με το πρώτο lockdown. Πολύ μικρότερο ποσοστό συμμόρφωσης, ναι. Ναι, έχω να σας πω τι βλέπω από προσωπική παρατήρηση. Εγώ εργάζομαι σε δύο νοσοκομεία, στο Λαϊκό και στο Ευγενίδιο, και λόγω ιδιότητας κινούμε κάπως στην Αθήνα. Ναι, ναι. Μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας φορούν τη μάσκα τελείως λανθασμένα, έχοντας τη μύτη τους έξω, κατεβάζοντας πολύ συχνά, ακόμα και υγειονομικοί, τη μάσκα στο πηγούνι για να καπνίσουν, και παρέες μάλιστα 4 ή 5 ατόμων στα 20 εκατοστά ο καθένας. Υπάρχει μια κινητικότητα στους δρόμους με αυτοκίνητα και μηχανές, η οποία δεν μου θυμίζει lockdown. Τι να σας πω τώρα, εμένα προσωπικά, έτσι μπορεί να είναι λάθος, ναι, 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 αυτό που λέω, αλλά η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι δεν έχει καμία σχέση το lockdown της ανοίξεως με το σημερινό lockdown. Βεβαίως υπάρχει κόπος στον κόσμο, αλλά η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι ο κύριος Κέλλας, ο οποίος, αν ενθυμούμε καλά, ήταν και από τους ανθρώπους που κέρδισαν αυτή τη μάχη, είναι πιο κατάλληλος από όλους να μας περιγράψει το πόσο δύσκολο είναι να παλεύεις με αυτόν τον αόρατο εχθρό και πόσο προσεκτικός πρέπει να είσαι. Είναι έτσι, είναι έτσι όπως το λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, το εξής. Σήμερα ανακοινωθήκανε οι νέοι αριθμοί για την πορεία της πανδημίας. 1044 νέα κρούσματα, 600 διασωληνωμένοι, πολύ μεγάλος αριθμός, και ακόμα ένας πολύ θλιβερός και δραματικός αριθμός, 85 ακόμα θάνατοι. Βέβαια, είναι πολύ ψηλά οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι, ασφαλώς, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Στα κρούσματα είχαμε συνηθίσει τα τελευταία 24 ώρα, το τελευταίο δεκαήμερο θα έλεγα, σε άλλους αριθμούς. Είχαμε φτάσει και πάνω από 3.000, 2.900, 2.500 κτλ. Ξαφνικά εμφανίζονται 1.044 νέα κρούσματα. Αυτό σας δείχνει ότι σε λίγες μέρες, πιθανόν σε μία εβδομάδα, τα κρούσματα είναι αρκετά κάτω ώστε να πάμε σε άρση του lockdown. Και σας ρωτάω για την άρση του lockdown, διότι έχω δεχτεί εκατοντάδες mail και πάρα πολλά τηλέφωνα, αγαπητέ κύριε καθηγητά, και έχω μάλιστα κρατήσει ένα για να σας το διαβάσω, διότι η αγωνία του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη, το οικονομικό πρόβλημα στη χώρα είναι πελώριο. Και σας διαβάζω ένα ενδεικτικό mail από την κυρία Δέσποινα. Βγήκαν, λέει, από την κυβέρνηση και μας είπανε, κάντε υπομονή, αυτά τα Χριστούγεννα δεν θα είναι σαν τα άλλα.
Δεν θα πάτε διακοπές. Προφανώς ζουν σε άλλη διάσταση. Ο κόσμος θέλει να λήξει το lockdown για να πάει στις δουλειές του και όχι διακοπές. Να ταΐσει τα παιδιά του, κύριε Λιάτσο. Δεν φοβόμαστε τον ιό, την πείνα των παιδιών μας φοβόμαστε. Ένα έχω να σας πω, υγεία χωρίς οικονομία δεν υπάρχει. Σας θα διαβάσω για να πάρετε ένα mail, θα σας διαβάσω μόνο, για να πάρετε ένα κλίμα. Ασφαλώς θα το γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Τι θα γίνει με τα καταστήματα, τι θα γίνει φερρυπίν με την εστίαση, τι θα γίνει με το λιανεμπόριο. Και αν θέλετε να περάσουμε και στο θέμα της εκπαίδευσης στην παιδεία, τι θα γίνει με τα σχολεία. Και θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα σχολεία. Η γνώμη σας είναι, επειδή υπάρχει διάσταση απόψεων, να ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Δεκεμβρίου ή πιστεύετε ότι πρέπει να περιμένουμε κι άλλο? Κύριε Λιάτσο, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε όλα όσα με ρωτήσατε. Ως επιστήμονας υγειονομικός, το τελευταίο ερώτημα και ως πατέρας, γιατί ο γιος μου είναι 10 ετών και πηγαίνει στο δημοτικό, την πολιτική διάσταση και την οικονομική, νομίζω ότι ο κύριος Κέλλας είναι πιο κατάλληλος από μένα να απαντήσει. Παρακαλώ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα νούμερα των διασωληνωμένων και των θανάτων. Και τα δύο είναι πάρα πολύ ψηλά και θα παραμείνουν υψηλά για πολύ περισσότερες μέρες από ότι τα κρούσματα. Και ο λόγος είναι ότι πρώτα κολλάω την νόσο, γίνομαι θετικό κρούσμα και αρκετές μέρες μετά αρρωσταίνω σοβαρά ώστε να χρειαστώ νοσηλεία σε μονάδα ή να κινδυνεύσω να χάσω τη ζωή μου και να τη χάσω. Μάλιστα. Άρα πρώτα θα δούμε βελτίωση στα κρούσματα και θα δούμε σημαντική βελτίωση στα κρούσματα και ετεροχρονισμένα με μία εβδομάδα διαφορά, ίσως και παραπάνω, θα δούμε στους θανάτους και στους διασωληνωμένους, πολλό μάλλον δε, που άπαξ και αναγκαστώ να διασωληνωθώ, να μπω στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η νοσηλεία μου είναι μακροχρόνια. Δεν μένω μία ή δύο μέρες. Θα αναγκαστώ να μείνω αρκετό καιρό μέσα στη μονάδα, τουλάχιστον μία εβδομάδα παλεύοντας με τον κορονοϊό, αν τα καταφέρω. Άρα τα περιστατικά αθροίζονται. Γι' αυτό θα δούμε πολύ αργότερα αποσυμφόρηση από τις μονάδες και δυστυχώς και στους θανάτους μείωση σε σχέση με τα κρούσματα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει αντικειμενική μείωση των κρουσμάτων. Mm-hmm. Θα ήθελα να πω ότι ελπίζαμε ότι θα ήταν πιο γρήγορη η μείωση των κρουσμάτων, αλλά αυτό δεν οφείλεται στο ότι έχει γίνει κάποιος λάθος χειρισμός, οφείλεται στο ότι όλοι μας εφαρμόζουμε λιγότερο ευλαβικά τα μέτρα από ό,τι θα έπρεπε. Mm-hmm. Στην αγαπητή συμπολίτησά μου την κυρία Δέσποινα, θα ήθελα να πω ότι όλοι κατανοούμε ότι δημιουργούνται οικονομικά προβλήματα στην κοινωνία από το lockdown. Mm-hmm. Προφανώς γίνονται προσπάθειες, εγώ αυτό καταλαβαίνω, από την κυβέρνηση να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορώ να σας πω ότι γίνονται όλα τέλεια, διότι δεν το γνωρίζω. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Προφανώς πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ναι, ναι. Όμως δεν μπορεί να βάλουμε την οικονομία πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή για να λειτουργήσουν τα μπαρ, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την εστίαση, και να κινηθεί ένας αρκετός κόσμος που κινείται γύρω από την νυχτερινή διασκέδαση, ναι, ναι, να αφήσουμε την πανδημία να θερήσει πάμπολες ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να βάλουμε την υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Για την εστίαση, mm-hmm, η άποψή μου είναι ότι η εστίαση πρέπει να διαχωριστεί, παρότι έχει τον ίδιο CAD. Είναι τελείως διαφορετικό η ταβέρνα ή το εστιατόριο που μπορεί να κρατήσει τις αποστάσεις. Μπορεί να έχει λίγα άτομα ένα τραπέζι. Τα τραπέζια να έχουν τις αποστάσεις, αρκεί οι εργαζόμενοι να τηρούν τα πρωτόκολλα, γιατί θέλω να το πω, επειδή μου αρέσει και εμένα να βγαίνω και να πηγαίνω σε ταβέρνες και σε εστιατόρια, mm-hmm, μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών δεν τηρούσαν το πρωτόκολλο. Φορούσαν τη μάσκα κάτω από τη μύτη, φορούσαν κάτι πλαστικά προκαλήματα, ξέρετε, αυτές τις ασπίδες οι οποίες δεν προστατεύουν από τίποτε. Για να σου μιλήσουν κατέβαζαν τη μάσκα. Ξέρετε, όλοι το είχαμε πάρει πιο χαλαρά το πράγμα. Τα μπαρ και αυτού του τύπου η διασκέδαση που δυστυχώς σ' όλους αρέσει να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, να αγκαλιάζονται, να ερωτεύονται οι νέοι, να φλερτάρουν, ναι, 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 να διασκεδάζουν, ναι, να χορεύουν, ναι. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, λέτε. Για το λιανεμπόριο. Και κάτι ακόμα.
Αυτό το οποίο λέει η κυρία Δέσποινα είναι μια όψη του νομίσματος. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν μέρη στα οποία έχουν υπάρξει κρατήσεις, να σας το πω έτσι, για να γιορταστούν τα Χριστούγεννα με τεράστια πληρότητα. Και σε άλλο κανάλι, οι ερωτήσεις που μου υπέβαλαν οι τηλεθεατές, για να απαντήσω ως ειδικός, ήταν να κλείσω ή να μην κλείσω τραπέζι για ρεβεγιόν και πόσα άτομα να καλέσω στο τραπέζι για το ρεβεγιόν. Άρα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις στην Ελλάδα και πολύ διαφορετικοί προβληματισμοί. Και πρέπει να συγκεράσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις βάζοντας πάνω απ' όλα την υγεία. Και για να κλείσω... Για το λιανεμπόριο, αν θέλετε να μας πείτε, για το λιανεμπόριο. Θα πω και για το λιανεμπόριο, θα πω και για τα δημοτικά. Παρακαλώ. Λοιπόν, και τα σχολεία. Τα σχολεία είναι πολύ μικρό πρόβλημα. Μπορεί να προσθέσει μία μικρή επιδημιολογική επιβάρυνση, αλλά μικρή. Ιδίως αν οι καφετέριες και τα μπάρ είναι κλειστά. Διότι το μεγάλο πρόβλημα μεταδοτικότητος ήταν στα λύκεια, εκεί που οι έφηβοι ανεξαρτητοποιούνται σιγά σιγά από την οικογένεια και ζουν σαν νέοι. Μάλιστα. Που φλερτάρουν, που πηγαίνουν στα μπαρ τη νύχτα να διασκεδάσουν. Εκεί ήταν η μετάδοση. Δεν ήταν μέσα στο σχολείο, γιατί μέσα στο σχολείο υπάρχει η επαφή μεν, αλλά όχι ο ένας 10 πόντους από τον άλλον και όλοι υποχρεωτικά με μάσκα. Πότε βλέπετε εσείς, πότε λέτε ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία? Τα σχολεία λοιπόν πρέπει να ανοίξουν ή όταν ανοίξουν, να σας το πω έτσι, δεν θα επιβαρύνουν ιδιαίτερα την επιδημιολογική κατάσταση. Το βλέπετε πριν τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές, το βλέπετε ή μετά? Εάν δεν έχουμε τα νούμερα στο τέλος αυτής της εβδομάδας... Περιμένετε τους αριθμούς κι εσείς, ναι, σωστό. Πώς μπορούμε να κάνουμε το μάγο, ξέρετε, πρέπει να έχετε δίκιο. Το ίδιο ισχύει και για το λιανεμπόριο, κύριε καθηγητά. Το ίδιο ισχύει και για το λιανεμπόριο. Το ίδιο ισχύει και για το λιανεμπόριο και θέλω να πω κάτι. Και μπορεί να ακουστεί πολύ παράξενο. Παρακαλώ. Στο λιανεμπόριο πρέπει να προηγηθούν τα μικρά μαγαζιά, όπου είναι εύκολο να γίνει έλεγχος για να μην υπάρχει συνωστισμός, τα οποία κατά την ταπεινή μου άποψη πρέπει να λειτουργούν όπως τα κομμωτήρια, με ραντεβού. Ξέρετε, στο κομμωτήριο δεν πάμε 100 ταυτόχρονα να κουβεστούμε. Γιατί δεν γίνεται. Παίρνουμε και κλείνουμε ραντεβού και μας λένε... Λέτε και στο λιανεμπόριο, στα μικρά καταστήματα με ραντεβού. Βεβαίως. Στο εμπορικό κατάστημα, συγγνώμη, στο πολυκατάστημα, στο εσωτερικό που έχει 200 μαγαζιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγεις το συνωστισμό. Πάρα πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Πάμε στον κύριο Κέλλα. Είστε στη Λάρισα, κύριε Κέλλα, στην πατρίδα. Ναι, κύριε Λιάτσο. Λοιπόν, θέλω να δώσω και στο πρόσωπό σας συγχαρητήρια και συνολικά σε όλους τους βουλευτές γιατρούς από όλα τα κόμματα, αυτή είναι η αλήθεια, που προθυμοποιήθηκαν και μπράβο σας σε όλους να βοηθήσουν στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μας θύμισε και ο κύριος Βασιλακόπουλος στην αρχή ότι εσείς περάσατε τον κορονοϊό στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, σωστά, το Μάρτιο. Το περάσατε το Μάρτιο και πρώτος. Είχατε μείνει στο νοσοκομείο πόσο καιρό? 15 μέρες. Μπήκατε σε εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας? Όχι, σε αρνητική πίεση ήμουνα. Σε αρνητική πίεση. Απέφυγα την εντατική με εκτεταμένη πνευμονία άμφο. Τελικά όλα πήγανε καλά. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, κύριε Κέλλα, επειδή το περάσατε και επειδή όσο και να τα ακούμε από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, εγώ θέλω να κοιτάξετε στα μάτια τους τηλεθεατές μας, και είναι πολύς ο κόσμος που μας παρακολουθεί, και βάσει και της εμπειρίας σας, αλλά επειδή είστε και γιατρός, τι έχετε να τους πείτε τώρα, αρκετούς μήνες μετά την εμφάνιση του κορονοϊού στην Ελλάδα, τι έχετε να μας πείτε σε όλους εμάς? Τι να προσέξουμε, πώς να συμπεριφερόμαστε? Κύριε Λιάτσο, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην έλευση του εμβολίου και στη χώρα μας. Το εμβόλιο βέβαια δεν βγήκε τώρα. Το εμβόλιο υπάρχει από τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Αυτό όλο το διάστημα γίνονται οι δοκιμές. Επειδή λοιπόν είμαστε πολύ κοντά στο εμβόλιο, περίπου ένα μήνα, 1,5-2 βαριά, θα ήθελα να πω σε όλους τους συμπολίτες μου να φοράνε όλη τη μάσκα. Η μάσκα είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο. Ένα. Και δύο, να αποφεύγουν το συγχροντισμό, τον συνωστισμό. Είναι κρίμα 1,5-2 μήνες πριν την έλευση του εμβολίου να θρηνούμε θύματα
γιατί από εκεί και πέρα θα αρχίσει σιγά σιγά με την ανοσία του πληθυσμού να υποχωρούν τα θύματα. Θέλω λοιπόν να τους πω ότι είναι πολύ κρίμα, το διάστημα είναι λίγο, ξέρω ότι υπάρχει κόπωση και ψυχική, όμως μπορούμε αυτό το διάστημα να τηρήσουμε αυτά τα ελάχιστα μέτρα. Θα μας πείτε τώρα τι έχετε να μας πείτε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, μιας και αναφερθήκατε στο εμβόλιο, θα το κάνετε εσείς το εμβόλιο όταν έρθει? Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, εγώ θα το κάνω, εάν χρειάζεται να το κάνω, γιατί ακόμα έχω αντισώματα σε υψηλό τίτλο. Αλλά εάν χρειάζεται θα το κάνω και θα το κάνει και όλη η οικογένειά μου, η οποία δεν έχει αντισώματα. Άρα το συνιστάτε σε όλους ανεπιφύλακτα, αυτό καταλαβαίνω. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Τα εμβόλια είναι αυτά διαχρονικά που έχουν σώσει την ανθρωπότητα από μεγάλες επιδημίες. Θα σας αναφερθώ, αν θέλετε, απλά στο εμβόλιο της πολιομιελίτιδος, στο εμβόλιο της κατά της φυματίωσης. Έτσι είναι εξασφαλισμένα, είναι εγγυημένα. Το εμβόλιο, επαναλαμβάνω, δεν βγήκε χθες. Το εμβόλιο έχει βγει από τον Απρίλιο-Μάιο. Όλο αυτό το διάστημα, τους 6 αυτούς μήνες, δοκιμάζεται. Ξέρετε, είναι και ένα ερώτημα στον κόσμο. Εμείς που δεν έχουμε γίνει γιατροί, δεν έχουμε σπουδάσει ούτε φαρμακολόγοι, ούτε κάτι σχετικό. Σου λέει πώς βγήκε τόσο γρήγορα, πώς ανακαλύφθηκε τόσο γρήγορα αυτό το εμβόλιο. Ενώ για άλλες ασθένειες περνάει πάρα πολύ καιρό για να ανακαλυφθεί εμβόλιο. Πώς ανακαλύφθηκε, λέει, τόσο γρήγορα αυτό το εμβόλιο? Και υπάρχει μια δυσπιστία και προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό με το εμβόλιο. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακριβώς πρόκειται περί πανδημίας και επειδή η κορονοϊή δεν είναι καινούργη, είναι παλιή, ο συγκεκριμένος είναι καινούριος, σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια επιστήμονες δουλεύουν στα εργαστήρια και βλέπετε το αποτέλεσμα είναι ότι το εμβόλιο βγήκε και δεν βγήκε από μία εταιρεία, αλλά βγάλαν 6 διαφορετικές εταιρείες. Ναι, έβγαλε η Pfizer, έβγαλε η Moderna, έβγαλε η BioNTech, έβγαλε η AstraZeneca κτλ. Έτσι, βγάλανε πολλές εταιρείες, δουλεύουν ταυτόχρονα ερευνητικά γκρουπ σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που βγήκε τόσο γρήγορα. Αυτό το διάστημα όμως, γιατί ξέρετε, για να βγει ένα εμβόλιο στην αγορά, χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, να είναι ασφαλές και δεύτερον, να είναι αξιόπιστο. Η ασφάλεια λοιπόν και η αξιοπιστία του εμβολίου δοκιμάζεται 6-7 μήνες τώρα σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για να πάρουν άδεια να κυκλοφορήσουν στην αγορά και από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά. Να σας ρωτήσω κάτι που δεν το ξέρω. Και έχει σημασία η απάντηση που θα μας δώσετε. Ακούμε από τις διάφορες εταιρείες που βγάζουν τα εμβόλια ότι το ΤΑΔΕ έχει 95% αποτελεσματικότητα, το άλλο έχει 92% αποτελεσματικότητα, ένα άλλο έχει 100% αποτελεσματικότητα. 100%. Υπάρχει περίπτωση λόγω του πελώριου ανταγωνισμού των εταιρειών που παρασκευάζουν τα εμβόλια, διότι πρόκειται περί ενός χορού δισεκατομμυρίων, εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει περίπτωση αυτές οι εταιρείες να λένε και κάποιες υπερβολές για τα προϊόντα τους? Κοιτάξτε, οι εταιρείες θέτουν τα χαρακτηριστικά του κάθε εμβολίου υπόψη είτε του Αμερικανικού είτε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και αυτές κρίνουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και δίνουν και το OK για να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο. Σας επαναλαμβάνω, τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά. Μάλιστα. Οι δοκιμές είναι σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Επομένως, εάν υπήρχαν παρενέργειες, θα είχαν εμφανιστεί σε κάποιον από όλους αυτούς τις δεκάδες χιλιάδες που έχουν δοκιμαστεί ως τώρα. Επομένως, ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής. Ασφαλής, λέτε. Απόλυτα ασφαλής. Πείτε μας κάτι, κύριε Κέλλα, και με την πολιτική σας ιδιότητα, αλλά και με τη γνώση γύρω από το χώρο τον ιατρικό. Ρώτησα και τον κύριο καθηγητή για την άρση του lockdown. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Κύριε Λιάτσο, με συγχωρείτε, μία διακοπή. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε που διακόπτω τον κύριο Κέλλα. Απλά να μην φύγουμε από το εμβόλιο, γιατί μετά θα μιλήσει ο κύριος Κέλλας για την άρση του lockdown. Ελάτε. Θέλω να πω δύο πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με όσο είπε ο κύριος Κέλλας. Θέλω να συμπληρώσω δύο πράγματα. Ο λόγος που τόσο γρήγορα πετύχαμε το εμβόλιο είναι ότι είχαν ήδη γίνει δοκιμές το 2003 που είχε βγει ο SARS-1 για παρόμοια εμβόλια. Για τον SARS-1, που ήταν ένα πρόβλημα που υπήρχε στην Ασία μόνο και επειδή είχε μεγάλη θνητότητα ο ιός, 10% έπαψε η επιδημία και ταυτόχρονα, εκτός από αυτό,
αποκτήσαμε μια καινούργια τεχνολογία, μια τεχνολογία που φτιάχνουμε εμβόλια από RNA, που έχει ένα βασικό πλεονέκτημα, το οποίο το κάνει τρομερά ασφαλές. Το RNA είναι ένα μόριο, το οποίο έχει την πληροφορία για να φτιαχτούν 2 ή 3 πρωτεΐνες, αλλά όταν βρεθεί στη θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος, καταστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα, αποδομείται. Μάλιστα. Άρα το μόνο που προλαβαίνει να κάνει αν μπει μέσα μας είναι να δώσει την πληροφορία για να φτιαχτούν αυτές οι 2-3 πρωτεΐνες που χρειάζονται για να γίνει η νοσολογική απάντηση. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται και να μεταφέρεται, ιδίως της Pfizer, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μάλιστα, για να μην αποδομείται. Ναι, ναι. Άρα με το που θα μπει μέσα μας, θα φτιάξει αυτές τις 2-3 πρωτεΐνες που χρειάζονται για την αντιγονικότητα, για να γίνει δηλαδή η ανοσολογική απόκριση, ναι, ναι, και θα εξαφανιστεί. Δεν μπορεί να μας κάνει μακροχρόνιες συνέπειες, γιατί δεν ενσωματώνεται το γενετικό υλικό στο δικό μας. Δεν έχουμε αντίστοιχο ένζυμο από RNA να φτιάξουμε DNA, και ταυτόχρονα προφανώς δεν μπορεί να μας βάλουν ούτε τσιπάκια, ούτε όλες αυτές τις βλακίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλακόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κέλλα, για να έρθουμε λίγο σε αυτό που σας ρώτησα. Τι πιστεύετε για την άρση του lockdown, πότε πρέπει να γίνει αυτό, και αν θα, μέχρι τις γιορτές θα έχουν ανοίξει πιθανώς το λιανεμπόριο, θα έχουν ανοίξει τα δημοτικά, και τι θα γίνει με την εστίαση, τι πιστεύετε? Κύριε Λιάτσο, ακούστε να δείτε. Η κυβέρνηση εξ αρχής με την εμφάνιση αυτής της πανδημίας πήρε μέτρα. Και πήρε μέτρα ισορροπιστικά, με προτεραιότητα στην υγεία έναντι της οικονομίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η ισορροπιστική αυτή γραμμή είναι γραμμή του τρόμου. Όμως πρέπει να σας πω ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, και όχι μόνο η ελληνική, αλλά όλες οι κυβερνήσεις, ναι, είναι μέτρα προστατευτικά, δεν είναι μέτρα τιμωρητικά. Τώρα, πότε πρέπει να ανοίξουν? Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν με απασχολεί εάν θα ανοίξουν το λιανεμπόριο και τα εστίαση στις 10 ή στις 15 ή στις 18 Δεκεμβρίου. Εκείνο το οποίο με απασχολεί, κύριε Λιάτσο, και θα έπρεπε να απασχολεί όλο τον κόσμο, είναι όχι πόσο γρήγορα θα βγούμε από το lockdown, ναι, αλλά όταν θα βγούμε από το lockdown να μην επιστρέψουμε σε αυτό. Αυτό έχετε δίκιο, αλλά παράλληλα σας λέω, και το γνωρίζετε και πολύ καλύτερα πιθανώς και από μένα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό σε μεγάλες τάξεις επαγγελματιών. Το ξέρω. Αυτό το θέλω ξέρω να σας πάρα πω. Πολύ καλά. Ναι, ναι. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, και ξέρω ότι το lockdown κάθε μέρα που περνάει στοιχίζει μερικά πολλά εκατομμύρια για την κυβέρνηση, αλλά σας ξαναεπαναλαμβάνω, ναι, ότι τα μέτρα είναι προστατευτικά, η γραμμή ισορροπίας είναι γραμμή του τρόμου, και αλλήμονό μας, εάν βγούμε από το lockdown οποιαδήποτε ημερομηνία και αναγκαστούμε σε 20 μέρες να επιστρέψουμε. Χωρίς, λέτε, να είμαστε σε καλό ακριβώς επίπεδο για να μην επιστρέψουμε. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για την πόλη σας, για τη Λάρισα, ναι, τη Θεσσαλία. Ναι. Είναι μια περιοχή πολύ επιβαρημένη, αυτά δείχνουν, λένε τα στοιχεία των τελευταίων εβδομάδων. Σε τι κατάσταση είναι σήμερα η Λάρισα? Λοιπόν, όπως φαίνεται και σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στη Λάρισα, καταρχήν για να πω ότι σε όλη την Ελλάδα δεν είναι το ίδιο επιδημιολογικό φορτίο. Είναι διαφορετικό από την Θεσσαλία και προς τη Βόρειο Ελλάδα, είναι πιο επιβαρημένες, εν αντιθέση με την Νότια Ελλάδα. Σωστά. Και την Κεντρική Ελλάδα. Σωστά. Λοιπόν, η Λάρισα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, δείχνει μια υποχώρηση στο επιδημιολογικό φορτίο. Ναι, ναι. Έχουμε μια σαφή υποχώρηση των κρουσμάτων, των ημερησίων κρουσμάτων, όπως και στην υπόλοιπη η Ελλάδα συνολικά. Ναι. Θα ήθελα να περιμένω και τα κρούσματα της αυριανής μέρας και της μεθαυριανής, γιατί το Σαββατοκύριακο γίνονται λιγότερα τεστ. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να σταθεροποιηθούμε σε αυτή τη σημαντική πτώση την Τρίτη και την Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, ο αριθμός των διασωληνωμένων, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, και ο αριθμός των θανάτων είναι υψηλός. Πολύ υψηλός. Και πολύ το, επόμενο δεκαήμερο, ναι, το επόμενο δεκαήμερο περιμένουμε με ραγδαία μείωση των κρουσμάτων, αλλά σχετικά υψηλό αριθμό θανάτων και διασωληνωμένων. Διότι, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Καθηγητής, όποιος εισέρχεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν βγαίνει ούτε σε 2 ούτε σε 5 μέρες. Θα βγει σε 15, σε 20, είναι 25 αυτό, μέρες. Είναι έτσι. Λοιπόν, επομένως, πρέπει να σταθεροποιηθούμε σε χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, να είμαστε απόλυτα σίγουροι, και να επανέλθουμε σταδιακά
στον κανονικό, στον φυσιολογικό ρυθμό ζωής, ξεκινώντας βεβαίως αντιστρόφως ανάλογα από τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε η αγορά. Θα ανοίξουν πρώτα τα μικρά μαγαζιά, το λιανεμπόριο, όπως είπε ο κ. Καθηγητής με ραντεβού, θα ήταν ιδανικό, κύριε καθηγητά μου, το θεωρώ όμως ανέφικτο, πάρα πολύ δύσκολο. Θα ανοίξουν στη συνέχεια τα μεγαλύτερα. Τώρα, αν με ρωτάτε για τα σχολεία, αν είναι να ανοίξουν 5 μέρες πρώτων Χριστουγέννων, να μην ανοίξουν. Να ανοίξουν, λέτε, μετά τις γιορτές. Ναι, εάν είναι να ανοίξουν 5 μέρες. Μία ευχή. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά, ελάτε. Και προς τον κύριο Κέλλα. Και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Απλά, να μην ανοίξουν τα μαγαζιά και συμβεί αυτό που συνέβη την προηγούμενη μέρα πριν κλείσουν. Πριν κλείσουν. Που ήταν σαν να ήμασταν παραμονή πρωτοχρονιάς και γιορτάζαμε όλοι μαζί. Έχετε δίκιο. Και κανένας δεν κατάλαβε γιατί έγινε αυτό, έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Βασιλακόπουλο και τον κύριο Χρήστο Κέλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά. Καλά, κύριε Λιάτσο. Και εύχομαι καλό μήνα αύριο και να εξέλθουν όλοι οι υγιείς από τα νοσοκομεία. Αμήν. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.